Μαυρίδη, παρενορία πράγματα. Πού είσαι,
Χριστόν και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και βρισκομένων εν την πόλη ταύτη των ενωρητών και Αγίων εορτών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Καταστάσεως του σύμπαντος κόσεως. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των εγγύρων και δυναμία όντων, νοσούν των καμνών των εχμαλώτων, των επικρά και σκληρά δουλειά εμπιστωμένων αδελφών ημών και της παραθεού ταχείας εμισκέψεως και απελευθερώσεως και σωτηρίας αυτών. Thank you.
πέπες ακούσαν. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακρά. Και ήλαιος, ήλαιος γεννηθέτε της παρτίας ημών και λέξον ημάς ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άλλη Παρασκευή βράδυ. Όλοι μας απόψε τη Μεγάλη Παρασκευή το Εσπέρας Επίσκοπος, κλήρος και πλήθος των πιστών. Όλοι εμείς υπαίθυμος συνοδεία συμμετέχουμε με τον επιτάφιο θρήνο στον εσπιταφιασμό του νεκροθέντος Κυρίου μας. Μπροστά στο μυστήριο του θανάτου του Ιησού Χριστού στεκόμαστε κυριευόμενοι από φόβο και μυστική σιωπή. Κανένας λόγος, καμία προσευχή, κανένας πένθυμος ύμνος δεν μπορεί να υμνήσει επάξια τον ζωοδότη Κύριο. Σαν τους αγγέλους και τις ουράνιες δυνάμεις τρέμουμε και εμείς για την κατάβαση του Χριστού στον τάφο. Και σαν την πονεμένη Παναγία Μητέρα Του και τις σεμνές μυροφόρες γυναίκες, σαν τον Ιωσήφ από την Αρημαθέα και τον Νικόδημο, πλησιάζουμε τον τάφο και τιμούμε με δέος και σεβασμό το ακατάληπτο αυτό μυστήριο. Ο Ευαγγελιστής μας λέγει ότι ο τάφος του Χριστού ανήκε στον Ιωσήφ και είχε σκαφεί στο βράχο και ήταν κενός, καινούριος δηλαδή. Ο Κύριος θα ήταν ο πρώτος και τελευταίος νεκρός που θα κεδευόταν εκεί. Εκείνος που απέθανε επί του Σταυρού ως κακούργος, ετάφη με βασιλικές τιμές εις το κενόν μνημείον. Οι δύο μαθητές ασπάστηκαν το θείο πρόσωπο για τελευταία φορά και εκάλυψαν αυτό με το σουδάριο. Μετά τοποθετηθήκε μία φρουρά μπροστά από τον τάφο και ο τάφος φραγίστηκε με μια πελώρια πέτρα. Οι οδαίοι είχαν πάρει όλα τα δυνατά ανθρώπινα μέτρα ασφαλείας. Αλλά μάταια, διότι η ζωή δεν μπορεί να φυλακιστεί από το θάνατο. Ο τάφος αυτός στον οποίον βρίσκεται ο Χριστός γίνεται η πηγή της ζωής. Το ανθρώπινο σώμα του Κυρίου μπήκε στον τάφο για να γίνει η φθαρτή φύση μας αφθαρτή. Πήρε την θρησιμότητά μας για να μας δώσει την αθανασία. Ο Χριστός στον τάφο φαίνεται να κοιμάται όπως ο Αδάμ κατά το καιρό της δημιουργίας της Εύας. Η παραμονή του Κυρίου Ιησού Χριστού στο μνήμα αντιστοιχεί με την ανάπαυση του Θεού κατά την 7η ημέρα της δημιουργίας. Η παραμονή του Χριστού στον τάφο είναι η εκπλήρωση του Σαββάτου. Γιατί με το θάνατό του ο Χριστός δημιούργησε εκ νέου το σύμπαν και ολοκλήρωσε το θείο έργο. Οι μυροφόρες γυναίκες οι οποίες φέρουν αρώματα στον τάφο ήδη έχουν ένα αόρατο προαίσθημα της δόξης, την οποία οδηγεί αυτό το μοναδικό Σάββατο. Η δόξα είναι το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, από τη νύχτα στην μία αιώνια ημέρα. Η μετάβαση από την 7η αυτήν ίσως την 8η ημέρα, η οποία σημειώνει την αρχή μιας νέας δημιουργίας. Εκεί από την ημέρα εκείνη της Μεγάλης Παρασκευής, ο τάφος του Χριστού παρέμεινε και παραμένει ο Πανάγιος τάφος για ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Παραμένει ιερός μπροστά στο οποίο με ευλάβεια παρελάβουν διαμέσου των αιώνων εκατομμύρια πιστών. Ο Πανάγιος τάφος του Χριστού, η πηγή της Αναστάσεως. Ο φορέας πάσης ζωής,
το μνημείο το οποίο φιλοξένησε για 3 ημέρες το πανάκρατο σώμα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού, ο οποίος αναβρίζει το Άγιον Φως. Ναι, αδελφοί μου, κάθε ημέρα από τον όλβιο τάφο του λυτρωτού Κυρίου ανατέλει το Άγιον Φως, προς εδραίωση της πίστεως σύμπαντος του ορθοδόξου κόσμου. Το οποίο φως μας φωτίζει στην πορεία για τη σωτηρία, καθώς βαδίζουμε στα ίχνη του Χριστού. Αγαπητοί μου αδελφοί, γεύσαστε και είδατε με ένα ευλαβικό προσκύνημα στον πάνσεπτο ναό της Αναστάσεως και στο Πανάγιο Τάφο του Χριστού μας. Αμήν. Καλή Ανάσταση αδελφοί μου.